Συνοδευτικού εγχειρητήρου με τίτλο «Αρμένοι πρόσφυγοι στην Καλαμάτα 1921-1947». Αισθανόμαστε συγκίνηση με τη σκέψη ότι η υπηρεσία μας συνεισφέρει στον μακροχρόνιο αγώνα των αδελφών Αρμενίων, οι οποίοι, καταδιωγμένοι απεινώς από την Παντρώα Γη, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα και με αποκορύφωμα τα τραγικά γεγονότα του 1915, απάτριδες πια, αναζήτησαν, μια μικρή ομάδα τους δηλαδή, καταφύγιο στη Μεσσηνιακή Γη που τους υποδέχτηκε φιλόξενα και πρόσφερε ό,τι ήταν δυνατόν σε αυτούς και στα παιδιά τους εκείνα τα δύσεκτα χρόνια. Επίσης, αισθανόμαστε ικανοποίηση, διότι σε αυτή την έκθεση αλλά και στην έκδοση έχουν συγκεντρωθεί πολλά άγνωστα στοιχεία που θα μας προσφέρουν καινούργια δεδομένα για το ζήτημα, για το προσφυγικό ζήτημα στην πόλη μας, τη στιγμή που όλοι νομίζαμε ότι το είχαμε καλύψει πλήρως. Εδώ έχω την ανάγκη να υπενθυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που τα Γενικά Αρχεία Κράτους Μεσσηνίας καταπιάνονται με την υπόθεση των προσφύγων στην πόλη μας. Το 2008 εκδόθηκε το βιβλίο της κυρίας Μιλίτση και της κυρίας Θεοφιλοπούλου με τίτλο «Προσφυγικοί συνοικισμοί Καλαμάτας και Μεσσήνης», το οποίο αναφέρεται στην αστική αποκατάσταση, δηλαδή στην εξασφάλιση στέγης των καταδιωγμένων Ελλήνων προσφύγων της Μικράς Ασίας που βρέθηκαν στην άγνωστη για αυτούς Μεσσηνιακή Γη. Την έκδοση αυτή ακολούθησε και έκθεση το 2010 στο Πνευματικό Κέντρο, που την εγκαινίασε μάλιστα ο Παναγιώτατος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο κύριος Βαρθολομαίος. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να απουσιάζει η υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους από το φετινό επετειακό αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, στο οποίο εντάσσεται και η απόψινή μας εκδήλωση. Θα ήθελα τώρα να προσκαλέσω στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη κύριο Χριστοφόρο. Βρίσκομαι εδώ ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για το αυριανό μνημόσυνο ενός αρχιερέως, ο οποίος έχει καταγωγή από την Μεσσηνία και έφυγε τόσο άωρα από αυτή τη ζωή. Ο Σεβασμιότατος έχει σχέση με τους Αρμενίους, γιατί η μητέρα του ήταν από την Αρμενία και μάλιστα από την πρωτεύουσά της στο Ερεβάν. Και τον ενδιαφέρει πολύ το θέμα, αλλά όμως έχοντας αυτή την υποχρέωση, γι' αυτό δεν είναι απόψε παρόν και τον εκπρόσωπο εγώ. Εκείνο που έχω να πω ότι τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, του Παραρτήματος της Μεσσηνίας, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην ιστορία του τόπου και με τις εκδόσεις που έχουν κάνει έχουν ρίξει φως σε πολλά θέματα και βασικά θέματα της τοπικής ιστορίας. Οπότε, εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου, ο δίκαιος έπαινος και τα συγχαρητήρια στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και για αυτήν την έκδοση και για αυτήν την εκδήλωση. Ευχόμεθα και το καινούριο λεύκομα να είναι καλοτάξιο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κύριο Παναγιώτη Νίκα, να έρθει κοντά μας για έναν χαιρετισμό. Μακαριότατε, Αρχιεπίσκοπε της κοινότητας των Αρμενίων στην Ελλάδα, Πανοσιολογιότατε, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε,
στελέχη της αυτοδιοίκησης, αγαπητοί Αρμένοι από την Καλαμάτα και από την Αθήνα που ήρθατε εδώ με δύσκολες συνθήκες, σας χαιρετίζω, αγαπητοί Καλαματιανοί, σας χαιρετίζω όπως και την πολύ σημαντική αυτή εκδήλωση, η οποία αναφέρεται σε ένα κομμάτι της ιστορίας της Καλαμάτας, των νεωτέρων χρόνων, ξεχασμένο εν πολλής. Να ξέρετε ότι η περιφέρειά μας στηρίζει τα γενικά αρχεία του κράτους, όχι μόνο στην Μεσσηνία, για να μην παραξενηθώ κιόλας. Ανάλογη στήριξη δίνουμε και στη Λακωνία, και στην Αρκαδία, και στην Αργολίδα, διότι τα αρχεία του κράτους είναι συνδεδεμένα με την ιστορία μας, ιδιαίτερα των τελευταίων 200 χρόνων, αλλά και πριν σε κάποιες περιοχές. Γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθάμε ώστε να διατηρούνται όλες αυτές οι μνήμες που είναι η ρίζα μας, πάνω στην οποία στηριχθήκαμε. Κοιτάξτε, ο μαρτυρικός λαός των Αρμενίων έχει πληρώσει πάρα πολλά. Ο αδερφός μας λαός. Και πολλά τα πλήρωσε μαζί με μας. 10 μαρτυρικά χρόνια, από το 12 μέχρι το 22 σχεδόν, κυνηγητού, σφαγών, βιασμών και βιώσεων. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι κατεσφάγησαν. Ανάλογα περίπου έχουμε και για τους Έλληνες. 1,5 εκατομμύριο περίπου Έλληνες είτε εσφάγησαν είτε εξανθρωποδίστηκαν. Από τον Πόντο μέχρι τη Μικρασία και τα βάθη και τα παράλια της Μικρασίας και τα βάθη. Ένας μαρτυρικός λαός, ο οποίος είναι, θεωρώ, ο πιο κυνηγημένος λαός του κόσμου σήμερα, αδερφός μας λαός, και αυτή η εκδήλωση θέλει να αναδείξει μια πτυχή αυτού του μαρτυρικού λαού, ένα κομμάτι αυτού του λαού είναι στην πόλη της Καλαμάτας. Έμεινε για 25 χρόνια περίπου στην μαρτυρική περιοχή της Καλαμάτας που είναι ο συνοικισμός Κορδία. Εκεί μεταφέρθηκαν οι άνθρωποι των μαρτυρίων και Αρμένιδες και Μικρασιάτες, πάρα πολλοί, μέσα σε αυτό το βούρκο, ίσως το χειρότερο σημείο της πόλης που σήμερα έχει γίνει ένας παράδεισος και είμαι βέβαιος δήμαρχος ότι ο Δήμος θα υλοποιήσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ονομαστεί Νέα Ιωνία Καλαμάτας ο συγκεκριμένος χώρος. Ήρθαν εδώ κυνηγημένοι, τους υποδεχθήκαμε, θα ακούσετε σήμερα ποια συμπεριφορά είχε αυτός ο τόπος απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους του μαρτυρίου. Η πρώτη δουλειά ήταν να φτιάξουν εκκλησίες, να φτιάξουν σχολεία, να προσπαθήσουν να κρατήσουν την παράδοση, τα ιδανικά και τις αξίες τους. Δυστυχώς, το 47 έφυγαν από εδώ, τους τάξανε λαγούς με πετραχίλια, ψέματα ήταν όλα, πολλοί από αυτούς κατέληξαν στη Σιβηρία, είναι γνωστά όλα αυτά. Τα τελευταία χρόνια αρχίζει να ξανασυστήνεται η κοινότητα των Αρμενίων εδώ στην Καλαμάτα και ειλικρινά χαίρομαι γι' αυτό όπου θα πορευτούμε με τα αδέρφια μας μαζί και πάλι και τα τελευταία χρόνια βοηθήσαμε. Έχουμε το Σταυρό, το Μνημείο των Αρμενίων. Ο Σεβασμιότατος έδωσε μια εκκλησία για τις λατρευτικές ανάγκες αυτής της κοινότητας και θεωρώ ότι αυτά είναι όλα πολύ σημαντικά. Και να μην ξεχάσω να σας πω ότι το μαρτύριο συνεχίζεται με το Αζερβαϊτζάν, τους Αζέρους, με βασικούς υποστηρικτές τους Τούρκους, πάλι σφαγές, πάλι βιώσεις, πάλι επιθετικότητα. Εμείς είμαστε δίπλα σε όλους αυτούς τους λαούς των μαρτυρίων, γιατί και εμείς είμαστε ένας λαός με ιστορία γεμάτη από μαρτύρια και γεμάτη από κυνηγητά. Χαιρετίζω και πάλι την παρουσία ιδιαίτερα των Αρμενίων αδερφών εδώ σε αυτή την αίθουσα και είμαι βέβαιος ότι όπως και τότε, έτσι και τώρα και στο μέλλον, οι Έλληνες όλοι σύσσωμοι, αλλά ιδιαίτερα οι Καλαματιανοί, αυτή την ομάδα και την αγαπούν και την αγκαλιάζουν και την στηρίζουν. Καλώς ήρθατε φίλοι Αρμένοι σε αυτή τη φιλόξενη αίθουσα και εύχομαι τα μαρτύριά σας να λάβουν κάποτε τέλος. Ο μαρτυρικός λαός της γης, ο λαός των Αρμενίων, έγινε μια προσπάθεια το 18 να φτιάξουμε το κοινό ελληνοαρμενικό κράτος στη Μικρασία που δεν ευοδόθηκε λόγω των συνθήκων και των καταστάσεων.
Λοιπόν, συγχαρητήρια στα γενικά αρχικά του κράτους για την προσπάθεια που την καταβάλλουν. Αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 10 εκδόσεις για την Καλαμάτα και για την ιστορία της. Εύχομαι όλα αυτά να διδάσκονται στα σχολεία, οι νέες γενιές να μαθαίνουν πώς πορεύτηκε αυτή η πόλη, η οποία ήταν μια πόλη πρωτοποριακή για την Ελλάδα. Δυστυχώς μετά τον εμφύλιο είχαμε μια κάμψη και μετά το 90 μια εξέλιξη η οποία θα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βουλευτά, κύριε Λαμπρόπουλε, θα έρθει, σας καλούμε κοντά μας για ένα συντομοδικό σας χαιρετισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε του Πύλου Νέστορος, κύριε Πρώην Δήμαρχε, Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, αλλά κυρίως να συγχαρώ τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, την κυρία Μιλίτση Νίκα και την ομάδα της, για το μεγάλο έργο που έχουν προσφέρει και προσφέρουν και θα συνεχίσουν να προσφέρουν για την ιστορία μας, για την Καλαμάτα μας, για τον νομό μας. Ένα έργο που θα μείνει, ένα έργο που έπρεπε να καταγραφεί, να υπάρχουν τα βιβλία, στα βιβλιοπωλεία, στις βιβλιοθήκες, για να τα έχουν τα παιδιά μας, για να τα έχουν οι επόμενοι που έρχονται, γιατί αυτή είναι η ιστορία μας και την ιστορία μας πρέπει να μένουμε πιστοί αν θέλουμε και να προχωρήσουμε και να επιβιώσουμε. Πιστοί στην ιστορία μας, πιστοί στις παραδόσεις μας. Θερμά και πάλι συγχαρητήρια στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Θέλω να πω και κάποια άλλα πράγματα. Ο Περιφερειάρχης με λίγα λόγια τα είπε όλα. Είχα την καλή τύχη το 2007 ως Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας μαζί με τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον αείμνηστο Κάρολο Παπούλια επισκεφθήκαμε επίσημα την Αρμενία. Μείναμε 3-4 μέρες, πήγαμε, ανάψαμε κεράκι στο μνημείο, γονατίσαμε, δακρύσαμε, κεράκι για τους Έλληνες, για τους Αρμένιους, για τους Έλληνες ποντίους, για τα εκατομμύρια που υπέστησαν τη θηριωδία της Τουρκίας. Είμαστε δύο λαοί οι οποίοι πραγματικά αισθανόμαστε αδελφοί. Δύο λαοί που αισθανόμαστε πάρα πολύ κοντά. Δύο λαοί που έχουμε κοινή ιστορία, που έχουμε υποστεί τα ίδια πράγματα και που εξακολουθούμε να απειλούμαστε από τους ίδιους πάντα, από τον ίδιο εχθρό πάντα. Εμείς δίνουμε χέρι φιλίας, θέλουμε ειρήνη και η Αρμενία να ζήσει ειρηνικά, γιατί είναι μια χώρα που θέλει να αναπτυχθεί, να σταθεί στα πόδια της. Και οι Έλληνες το ίδιο. Θέλουμε ειρήνη. Θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά με τον τουρκικό λαό. Όμως οι πολιτικές, οι πολιτικοί τους σκέφτονται και λειτουργούν αντίθετα. Εμείς μένουμε πιστοί στην ιστορία μας και προχωράμε. Και προχωράμε ενωμένοι και ευχόμαστε να επικρατήσει και να πρωτανεύσει και στην απέναντι πλευρά η λογική. Ο αρμενικός λαός, όπως και οι Έλληνες, έχουν βρεθεί σε όλα τα κράτη και όλα, σε όλα τα μήκη της γης και έχουν ισχυρούς ανθρώπους, ισχυρούς πολιτικούς, οι Αρμένοι, σε όλο τον κόσμο.
βουλευτές στη Γαλλία, στην Αμερική, σε όλα τα κράτη. Όπως και εμείς οι Έλληνες. Είμαστε δυο λαοί πονεμένοι, δυο λαοί που δεν σταθήκαμε στα σύνορά μας, δυο λαοί που αναγκαστήκαμε να βρισκόμαστε σε όλα τα κράτη του κόσμου. Έτσι λοιπόν και σήμερα πορευόμαστε οι δυο λαοί μαζί σε όλα. Μαζί σε όλα. Ταυτιζόμαστε στα εθνικά θέματα, υποστηρίζουμε την Αρμενία και θα την υποστηρίζουμε πάντοτε πολιτικά και με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο. Ευχόμαστε στους Αρμένιους να έχουν καλή τύχη, να επικρατήσει και εκεί η ειρήνη, να επικρατήσει η ανάπτυξη, γιατί οι λαοί θέλουν και ειρήνη, θέλουν και ανάπτυξη. Και για να υπάρξει ανάπτυξη, για να υπάρξει ευημερία, πρέπει να υπάρξει πρώτα ειρήνη. Ευχόμαστε κάθε καλό σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Δήμαρχε, σας προσκαλούμε στο βήμα. Καλησπέρα σας. Οι εκδηλώσεις μνήμης, τα βιβλία μνήμης, μας δίνουν τη δυνατότητα να μαθαίνουμε την ιστορία των γονιών, των παππούδων, των προπάπων μας. Άλλωστε, η κοινωνία μας έχει χτιστεί μέσα από δύσκολες στιγμές. Έχει χτιστεί μέσα από πολέμους, από φτώχεια, από δύσκολες καταστάσεις. Η άφιξη εδώ των προσφύγων από την Αρμενία ήρθε ως αποτέλεσμα δυσκολιών που αντιμετώπισαν εκεί. Εδώ ήρθαν άνθρωποι με ρυπαγμένες τις ζωές από τις διώξεις και από τις σφαγές των Τούρκων. Η ιστορία όμως γράφεται και δεν παραγράφεται. Οι 480 πρόσφυγες που βρέθηκαν εδώ πάλεψαν για να χτίσουν μια νέα ζωή. Προσπάθησαν να χτίσουν τη ζωή τους σε παραπήγματα δίπλα από τη θάλασσα που συχνά πυκνά τα έπαιρνε η μανία της θάλασσας, τα κατέστρεφε. Αυτοί όμως συνέχισαν. Έζησαν 26 χρόνια σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Γι' αυτό άλλωστε και έφυγαν με τη μετανάστευση, με τον επαναπατρισμό προς την Αρμενία της Σοβιετικής Ένωσης. Έφυγαν εκεί γιατί πιο ακριβώς το λόγο, για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν εδώ. Έτσι έκλεισε ο πρώτος κύκλος της αρμενικής κοινότητας εδώ, αφήνοντας πίσω όμως φιλίες αλλά και συγγένειες. Και βέβαια τα αρμένικα. Έχω προσωπική εμπειρία γι' αυτό, καθώς ο παππούς, αδερφός και γιας, το 1942 παντρεύτηκε Αρμένισσα. Αρμένισσα που είχε γεννηθεί εδώ και η οικογένειά της είχε έρθει από την Προύσα την περίοδο 1915-1922. Το 1946 έφυγαν όλοι μαζί με τα τρία παιδιά που είχαν κάνει τότε και πήγανε στην Αρμενία. Εκεί δούλεψαν, πρόκοψαν, έκαναν παιδιά, εγγόνια, είχαν παιδιά, έκαναν εγγόνια και 32 χρόνια μετά, μόλις άνοιξαν τα σύνορα, έφυγαν οι Αμερικοί. Πήγαν στην Αμερική, πήγαν καλά εκεί, δημιούργησαν και μόλις τα κατάφεραν γύρισαν στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο, ο παππούς και η γιαγιά να πεθάνουν εδώ, να ζήσουν εδώ, και τα παιδιά, οι θείοι και τα ξαδέρφια να γνωρίζουν τις ρίζες τους. Και το πέτυχαν αυτό. Ένωσαν τις οικογένειες Έλληνες και Αρμένιους. Έχω λοιπόν την χαρά και την τύχη να έχω ζήσει μαζί με Αρμένιους. Γλέδια, διασκεδάσεις, συγκεντρώσεις μαζί. Γνωρίζω λοιπόν ότι είναι ένας λαός που είναι υπερήφανος για την πατρίδα του, έχει πολύ ψηλά την οικογένεια και σέβεται τη φιλία. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην κυρία Σία. Κυρία Σία, ευχαριστούμε και για αυτό το βιβλίο σας. Θα το διαβάσουμε και αυτό με πολύ μεγάλη προσοχή. Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και βέβαια σε όλους τους συντελεστές της σημερινής εκδήλωσης. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Έναν χαιρετισμό θα απευθύνει τώρα ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Ορθοδόξων Αρμενίων Ελλάδος, κ. Κασελιάν.
Μοσιωρότατε εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας και εν Χριστώ αδελφού κύριο Χρυσοστόμου, κύριε Βουλευτά, Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητοί Καλαματιανοί κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε πάλι στην ευλογημένη γη της Καλαμάτας, με αφορμή την έκθεση και την παρουσίαση του αναμνηστικού εγχειριδίου «Οι Αρμένοι πρόσφυγες στην Καλαμάτα 1901-1947», που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους στη Μεσσηνία, τους οποίους συγχαίρουμε και ευχαριστούμε θερμά για την πρωτοβουλία, όπως επίσης και όλους τους συντελεστές της εξαιρετικής αυτής εκδήλωσης. Έχουμε πει πολλές φορές και δεν θα πάψουμε ποτέ να επαναλαμβάνουμε πως για τον αρμενικό λαό, ιδιαίτερα για όσους επιβίωσαν από την γενοκτονία, η Ελλάδα είναι η χώρα που προσέφερε τις όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες επιβίωσης στους καταπρεγμένους συμπατριώτες μας. Παρά τα μοίρια προβλήματα που αντιμετώπιζε αυτή η ίδια κατά την εν λόγω περίοδο, στα πλαίσια αυτά, η Καλαμάτα είναι ένα ζωντανό παράδειγμα που αποδεικνύει τον ανθρωπισμό και την φιλαλληλία του αδελφού ελληνικού λαού και την συμβολή του στην αποκατάσταση των Αρμενίων προσφύγων. Οι επιπτώσεις των γενοκτονιών που διέπραξε το Οθωμανικό κράτος και η επακόλουθη μικρασιατική καταστροφή κατάφεραν ολέθρια πλήγματα στους αυτόχθονες πληθυσμούς των Ελλήνων και των Αρμενίων. Ως εκ τούτου, ο αιώνας που ακολούθησε δεν ήταν παρά ένας αδιάκοπος αγώνας, αρχικά μεν για επιβίωση, κατόπιν δε για ανάκαμψη. Η ιστορία της αρμενικής κοινότητας της Καλαμάτας είναι ένα μικρό κομμάτι αυτού του επίπονου και δραματικού αγώνα. Επιπλέον αποτελεί εύγλωτη μαρτυρία της φροντίδας του ελληνικού κράτους, των τοπικών αρχών, της Εκκλησίας και των κατοίκων της Μεσσηνίας προς τους ξεριζωμένους προγόνους μας. Μία μαρτυρία έμπρακτης εφαρμογής της παραβολής του καλού Σαμαρίτη. Η σημερινή παρουσίαση τεκμηριωμένων ιστορικών αρχείων και φωτογραφιών υπαγορεύτηκε από την επιτακτική ανάγκη να αποφύγουμε την λύθη όλων εκείνων των τραγικών γεγονότων, αλλά και να αντλήσουμε διδάγματα από την ιστορική πείρα. Ο ίδιος ο τίτλος της εκδήλωσης φανερώνει πως η φυσική παρουσία των Αρμενίων στην Καλαμάτα τερματίστηκε το 1947 λόγω επαναπατρισμού. Οι δεσμοί όμως που ενώνουν τους δύο λαούς όχι μόνο διατηρήθηκαν, αλλά και ενισχύθηκαν περαιτέρω με την δημιουργία συγγενικών σχέσεων κατά την εν λόγω περίοδο. Μετά την ανεξαρτησία της Αρμενίας το 1991, ένα νέο κύμα Αρμενίων, αυτή τη φορά οικονομικών μεταναστών, κατέφτασε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στη Θράκη και διάφορα άλλα αστικά κέντρα της χώρας όπως η Καλαμάτα. Για άλλη μια φορά δε, οι αρμόδιοι φορείς της Ελλάδας, τους οποίους προαναφέραμε, στήριξαν έμπρακτα τους νεοαφιχθέντες Αρμενίους. Είναι ευνόητο πως μέσα σε όλες αυτές τις εξελίξεις η υπεύθυνη παρουσία της Αρμενικής Εκκλησίας ήταν επιδερνημένη. Και όντως, όλα αυτά τα χρόνια σε ολόκληρη τη διασπορά, η Εκκλησία μας με τον ισχυρό εθνικό της χαρακτήρα και την ιστορική της συνεισφορά,
όπως ακριβώς η Ορθόδοξη Εκκλησία για τον απανταχού Ελληνισμό, συγκέντρωσε γύρω της και κράτησε με ασφάλεια κάτω από την εθνική και χριστιανική της σκέπη τα τέκνα της. Σήμερα, το κέντρο της ζωής των Αρμενίων της Καλαμάτας είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου. Οι Αρμένοι της περιοχής οφειλούν το σπουδαίο αυτό γεγονός στον φωτισμένο, επιφανή θεολόγο, φιλάνθρωπο, φιλέσπλαχνο και φιλόστοργο Μητροπολίτη Μεσσηνίας Σεβασμιότατο κύριο Χρυσόστομο, με υψηλή απόφαση και πατρική εντολή του οποίου ο Ιερός Ναός παραχωρήθηκε στους Αρμενίους της περιοχής για την άσκηση των θρησκευτικών τους κατοικών. Πράξη που μαζί με τα αισθήματα ευγνωμοσύνης προκαλεί και κύματα συγκίνησης όχι μόνο στις ψυχές των Αρμενίων της περιοχής, αλλά και όλων των Αρμενίων της Ελλάδας. Εύλογα λοιπόν, η Καλαμάτα είναι η μόνη περίπτωση σε όλο τον κόσμο όπου κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στις Αρμενικές Εκκλησίες, στην Καλαμάτα όμως, μαζί με το όνομα του Αρμενίου Πατριάρχη και του Μητροπολίτη, μνημονεύεται και το όνομα άλλου Ιεράρχη, ήτι του εν Χριστώ αδελφού μας Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου. Η εξαίρεση αυτή γίνεται κατόπιν αποφάσεώς μας ως Αρχιεπισκόπου των Αρμενίων της Ελλάδος, ώστε με τη σειρά μας να τιμούμε και εμείς επάξια τον Σεβασμιότατο και να προσευχόμαστε όπως ο Παντοδύναμος Θεός του χαρίζει υγεία, δύναμη και μακροημέρευση για να συνεχίσει την ανιδιοτελή προσφορά και θεοφιλή ποιμαντορία του στην Ιερή Μητρόπολη της Μεσσηνίας. Κάτω από αυτές τις ευλογημένες συνθήκες, οι Αρμένοι, σημερινοί Αρμένοι της Καλαμάτας και των περιφόρων καλούνται να γράφουν την ιστορία της δικής τους περίοδου. Τη συνέχεια θα την αφηγηθεί ο ιστορικός του μέλλοντος. Ευχαριστώ. Τελευταίο χαιρετισμό έχει αποστείλει η Πρεσβεία της Αρμενικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Σας το διαβάζω. Αξιότιμη κύριε Περιφερειάρχα, αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί συμπατριώτες και προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, στις σελίδες της ιστορίας δύσκολα θα βρει κανείς μια τόσο στενά συνυφασμένη μοίρα δύο λαών, όπως είναι αυτή των Αρμενίων και των Ελλήνων. Εκτός της ιστορικής, πολιτιστικής ομοιότητας και παρόμοιας ιδιοσυγκρασίας, τους δύο λαούς μας ενώνει η πικρία της εμπειρίας του πρόσφυγα. Η παρουσία των Αρμενίων στην Ελλάδα έχει μακραίων ιστορία. Ωστόσο, το κύμα των Αρμενίων προς την Ελλάδα έγινε μαζικό μετά τη γενοκτονία και ιδίως μετά την καταστροφή της Μύρνης, όταν περίπου 100.000 Αρμένοι βρήκαν άσυλο στην Ελλάδα μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Πλοία γεμάτα Αρμένιους πρόσφυγες έδεσαν στο λιμάνι του Πειραιά. Με την αμέριστη στήριξη και βοήθεια του ελληνικού λαού και των ελληνικών αρχών, οι Αρμένοι εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και άλλες περιοχές. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την ειλικρινή και αδελφική συμπαράσταση του αδελφού ελληνικού λαού και της φίλης Ελλάδας, τόσο κατά τη γενοκτονία όσο και στα χρόνια που ακολούθησαν. Με χαρά υπογραμμίζω ότι οι συμπατριώτες μου που βρήκαν άσυλο στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν εδώ συνέβαλαν ενεργά στην οικοδόμηση της Ελλάδας, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση και βελτίωση των αρμενοελληνικών διακρατικών σχέσεων. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, στις αρχές του 20ου αιώνα οι Αρμένοι και οι Έλληνες βίωσαν τρομερές και επώδυνες στιγμές στη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Ωστόσο, πρέπει να καταγραφεί με οδύνη ότι μετά από 100 χρόνια οι λαοί μας που έχουν ήδη επιζήσει της γενοκτονίας πρέπει για άλλη μια φορά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αφήνοντας πίσω τους προσπάθειες ετών, τρεπόμενοι σε φυγή, στον 21ο αιώνα πια, για να διατηρήσουν την ύπαρξή τους.
Δεν πρέπει ποτέ να παραβλέπουμε ότι η ασφάλεια των δύο λαών μας είναι αλληλένδετη, ιδίως σήμερα, όταν οι τωρινές τουρκικές αρχές συνεχίζουν να απειλούν τα δύο κράτη και τους λαούς τους. Έχουμε χρέος να θυμόμαστε το παρελθόν και να διασφαλίσουμε το μέλλον των λαών μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις αρχές της περιφέρειας Πελοποννήσου και της πόλης της Καλαμάτας, τα Γενικά Αρχεία Κράτους του Μεσσηνία, τη Συντακτική Επιτροπή του Ελληνόφωνου Περιοδικού Αρμενικά, καθώς και τους φορείς και οργανώσεις της κοινότητας για τη διοργάνωση και την πραγμάτωση αυτής της σημαντικής εκδήλωσης. Με τις κοινές προσπάθειες της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην Ελληνική Δημοκρατία και διαφόρων φορέων της ελληνοαρμενικής κοινότητας, έχουν διοργανωθεί από τις αρχές του τρέχοντος έτους πολλές εκδηλώσεις, αφιερωμένες στα 100 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διοργάνωση διαφόρων πολιτιστικών και επιστημονικών εκδηλώσεων αφιερωμένων σε αυτό το θέμα. Και όχι μόνο σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και στην Αρμενία, αλλά και σε όλες τις γωνιές του κόσμου όπου υπάρχουν ελληνικές και αρμενικές κοινότητες. Είμαι βέβαιος ότι οι λαοί μας θα οικοδομήσουν μαζί τον δρόμο του μέλλοντος, αγωνιζόμενοι για την ειρήνη, την ευημερία και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ την Γκραν Μεγκετσιάν, έκτακτος και πληρεξούσιος πρέσβης της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην Ελληνική Δημοκρατία.